Για ακόμη μια φορά τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν πάνω από τη γειτονιά μας. Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφο της Ουκρανίας είναι η τυπική έναρξη ενός πολέμου που προετοιμαζόταν για καιρό. Χτιζόταν στο έδαφος του σκληρού ανταγωνισμού ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για τα χέρια των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Ένα σκληρό ανταγωνισμό που οδηγεί σε έναν ακόμα επερεαστικό πόλεμο στην Ευρώπη 23 χρόνια μετά την Γιουγκοσλαβία, που ο λαός της πόλης μας με τον αγώνα του έκανε πράξη στο σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στις γωνιάδες των λαών». Η σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, σπέρνει βάση σε όλη τη χώρα. Δένει την Ελλάδα πιο σφιχτά μέσα στους υπερεαστικούς σχεδιασμούς. Με δικιά τους ευθύνη, πάνω από την Αλεξανδρούπολη που έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη, τη Σούδα, τη Λάρισα, σέρνεται ο κίνδυνος των αντιπίνων. Αποτελούν στόχο σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής. Ειδικά στην πόλη μας υπάρχει το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην τρίτο σώμα στρατού, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ενώ για τους ίδιους σκοπούς αξιοποιείται και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα διλήμματα που βάζουν οι εκμεταλλευτές μας για να συνταχθούμε πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον πόλο, αν δηλαδή θα στηρίζουμε τη Ρωσία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο δεν λύνουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την ακρίβεια και την πανδημία, αλλά τα μεγεθύνουν. Καμία επανάπαυση. Το λαϊκό εργατικό κίνημα να μπει μπροστά για να απεμπλακεί η χώρα μας από τα ανατολικά σχέδια. Τα συμφέροντα του λαού μας όχι μόνο δεν βρίσκονται στη βαθύτερη εμπλοκή σε αυτούς τους δολοφονικούς σχεδιασμούς των υπεραλιστών, αλλά στην άμεση αποπλοκή από αυτούς. Τα συνδικάτα και οι εργατικοί τάξεις στην Ελλάδα να οργανώσουν την πάλη τους και να πετήσουν. Όχι στον υπεραλιστικό πόλεμο. Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεραλιστών. Να σταματήσει να χρησιμοποιείται το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως βάση πύλη εισόδου και μεταφοράς αμερικανονατοϊκού στρατιωτικού υλικού. Να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην τρίτο σώμα στρατού στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι πρέπει και θα δυναμώσουν την πάλη για αποδέσμευση από τις υπεραλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σήμερα, 2 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη χώρα μας, είναι προκλητικό να ξοδεύονται 4 δις ευρώ κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή να κόβονται λεφτά από την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, 2 χρόνια πανδημίας, 2 χρόνια που μετράμε πάνω από 4.000 νεκρούς από την πανδημία μόνο στη Θεσσαλονίκη. 2 χρόνια που διευρύθηκε και πολλαπλασιάστηκε η ακρίβεια. Η εργασιακή ανασφάλεια, η δουλειά με προσεκομμένα δικαιώματα συνεχίζει να είναι στα ύψη η ανεργία. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση φωνάζουμε. Ως εδώ πρέπει να παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Ως εδώ με την ακρίβεια, τα διαλυμένα νοσοκομεία, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Από την πρώτη μέρα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να φροντίσουν για τα κέρδη των αφεντικών και όχι για την υγεία του λαού. Μάλλον για το ποιος θα ήταν καλύτερος διαχειριστής, χωρίς να συζητάνε για το άνοιγμα και την ενίσχυση των κέντρων υγείας στις γειτονιές όπως της Περαίας, του Εβόσμου ή της ΒΙΠΕΣ ήδη. Αυτή η εγκληματική πολιτική, το μόνο εμπόδιο που βρήκε ήταν του μαζικού αγώνα των εργαζόμενων και του λαού, που πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει. Για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, στα σχολιά, στους παιδικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι καλούνται σήμερα, μετά από το χτύπημα που δέχτηκε το σύνδωμά τους από την πανδημία, να πληρώσουν τα σπασμένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της πράσινης ενέργειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το μηνιάτικό μας, που καθορίζουν οι νόμοι όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, εξαφανίζεται ανάμεσα σε λογαριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου, αλλά και στα ταμεία του σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό
ετοιμάζονται να φύγουν σε ζώσα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής χωρίς να ξέρουν τι θα πει διακοπές. Ενώ προχτές οι ξενοδόχοι ανακοίνωσαν πως και το φετινό καλοκαίρι πάνε για νέο ρεκόρ στα κέρδη τους. Μέσα στην περιοχή μας περνάνε αγωγή φυσικού αερίου που κόστιζαν δισεκατομμύρια στο λαό. Και οι λαϊκές οικογένειες ανάβουν τους θερμοστάτες με το ρολόι, κρυώνουν στα ίδια τους σπίτια. Τα μονοπόλια του πετρελαίου βγάζουν αμύθιτα κέρδη από τις ανατιμήσεις και οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια της Καβάλας πετιούνται στον δρόμο. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν που στην Ευρώπη θεσμοθετείται τετραήμερη εργασία. Με νόμους παρόμοιους με αυτούς που έφεραν και στη χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις, πλέον στο Βέλγιο, οι εργαζόμενοι με τηλεργασία δικαιούνται να μην είναι μπροστά από τον υπολογιστή τους από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Θα δουλεύουν 10 ώρα την μια εβδομάδα και 6 ώρα την άλλη. Με την ξεκούραση και το 8 ώρα να πάνε περίπατο. Αυτοί το λένε πρόοδο. Πάντως εμάς μας θυμίζει σκλαβιά. Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουν για μας και τα παιδιά μας. Δεν θα επιτρέψουμε τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Καθημερινά ξεπηδάνε νέοι αγώνες, νέες αισίες αντίστασης που βάζουν φραγμούς στην υλοποίηση των αντιλαϊκών νόμων του νόμου Χατζηδάκη. Στην Κόσκο, οι εργαζόμενοι παλεύουν μέσα από το σωματείο τους για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με πραγματικές αυξήσεις, με μέτρα προστασίας της υγείας τους. Στην eFood, οι διανομή συνεχίζουν τον αγώνα μέσα από το νεοεδρευτικό σωματείο. Δίνουν μάχη για μέτρα στη δουλειά, για να μην θρυνήσουν κι άλλους συναδέλφους στον δρόμο. Στον Μπαρμπαρέσο, στην Άουσα, οι εργαζόμενοι παλεύουν ενάντια στην εργοδοσία για την καταβολή των δεδουλευμένων τους, για να πάρουν πίσω οι διοικητικές απολύσεις για την υπογραφή σύμβασης εργασίας. Η Ομοσπονδία Οικοδόμου που παλεύει για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στα πετρέλαια Καβάλας, οι εργαζόμενοι δίνουν μάχη για να ακυρωθούν οι διοικητικές απολύσεις, οργανώνουν την πάλη τους για να οικονοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στη Λάρκο, ολόκληρα χωριά στηρίζουν την πάλη των εργαζομένων για να μην χάσουν τη δουλειά και τα σπίτια τους, για να εξασφαλίσουν τις δουλειές τους, για να μην ξεπουληθεί μια εμβληματική επιχείρηση στους ιδιώτες. Όλες αυτές οι μάχες αποδεικνύουν στην πράξη πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Εστίες αντίστασης ξεπηδάνε σε εργοστάσια, αποθήκες, καταστήματα. Αυτές οι εστίες να γίνουν φωτιά που θα κάψει την αντιλαϊκή πολιτική τους. Να κάνει στάχτιστα τα σχέδιά τους για τη ζωή που μας έχουν ετοιμάσει. Να φουντώσει η αντίσταση, να πυκνώσουν τα αιτήματά μας για συλλογική σύμβαση εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, για δουλειά με δικαιώματα, για να μην μείνει κανένας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Αυτό το καθήκον ούτε μπορούν, ούτε θέλουν να το αναλάβουν οι δυνάμεις που βγούνται στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Προσπαθούσαν να μολύσουν το εργατικό κίνημα με συστήματα βγαλμένα από τα σιτάρια των αφεντικών. Αυτά είναι που λένε η ΠΑΣ και η ΔΑ και η ΕΑΚ ΣΥΡΙΖΑ στους εργαζομένους. Τέτοια σπουδαία δουλειά βγάζουν για τους εργοδότες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο με συμμετοχή πάνω από 150 φορέων είναι ένας ακόμα σπουδαίος σταθμός στη μάχη για ζωή, για δουλειά και με δικαιώματα. Τώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κλιμακώσουμε την πάλη μας για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Στους φόρους δουλειά, για αυξήσεις στους μισθούς, για σταθερό εργάσιμο χρόνο, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Στις γειτονιές μας, για εξασφαλισμένη βιώμα και δωρεάν υγεία, για ασφαλείς δημόσιες συγκοινωνίες. Στα σχολιά και τις σχολές των παιδιών μας, για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στον Εύωσμο, στη Σταυρούπολη, σε όλη την πόλη, να εξασφαλίσουμε με τη μαζική μας αντίδραση πως οι φασιστικές συμμορίες, τα εγκληματικά κατακάθια, δεν θα βρουν τόπο να σταθούν. Θα πάρουν πόδι από τους χώρους δουλειάς μας, από τα σχολεία, από τις πλατείες που παίζουν τα παιδιά μας. Να χτίσουμε τείχος ώστε η Θεσσαλονίκη να είναι λιμάνι των λαών. Να μην περάσει ούτε του φέκι για τους πολέμους που ετοιμάζουν οι εμπειριαλιστές σήμερα στην Ουκρανία, αύριο αλλού. Να ξεκουμπιστεί από την πόλη μας τον ανατολικό στρατηγείο που λερώνει τη Θεσσαλονίκη. Ούτε σπιθαμή γη στους φωνιάδες των λαών. Μέσα από τα συνδικάτα μας, για ένα συνδικαλιστικό κύμα μπροστάρι στους αγώνες του λαού. Ιδιαίτερα μπροστά στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ενισχύουμε τις δυνάμεις εκείνες που όλο το προηγούμενο διάστημα οργάνωσαν την πάλη των εργαζομένων. Έχουμε την πείρα να οργανώσουμε την πάλη μας για να αφήσουμε τους νόμους στα χαρτιά. Όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι να είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν εφησυχάζουμε. Κλιμακώνουμε τη δράση μας με μαζικές συνελεύσεις. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική που σπέρνει φτώχεια, ακρίβεια, πολέμους.
Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να γίνουν τα συνδικάτα μας οργανωτές της απάντησης της εργατικής τάξης. Με ζωντανά συνδικάτα, με τους εργαζόμενους οργανωμένους, συνεχίζουμε με στόχο ζωή και δουλειά όπως αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Γεια σας.